Ο κόσμος άλλαξε μια μέρα όταν κάρτες άρχισαν να πέφτουν από παντού. Στην αρχή έμοιαζαν αρκετά ακίνδυνες. Έτσι η παρέα μου και εγώ σκεφτήκαμε ένα καινούριο παιχνίδι. Τότε καταλάβαμε ότι εκείνες οι κάρτες δεν ήταν τόσο ακίνδυνες τελικά. Ήταν γεμάτες με απίστευτη δύναμη από όλο τον κόσμο. Με λένε Νταν. Και μαζί με τους φίλους μου, τη Ρούνο, το Μαρούτσο, τη Τζούλη, τον εκρηκτικό Σον και την Άλις, είμαστε οι μαχητές του Bakugan. Bakugan, ένας στόχος, δύο κόσμοι. Τώρα τι θα συμβεί, δεν πρέπει να χάσει στιγμή. Είσαι μόνος σου, μέρα μόνο σκοπό. Έχεις τη δύναμη να πολεμήσεις για το σωστό μόνο μέσα σου. Κάτα γερά πριν χαθεί, γιατί εσύ είσαι Bakugan. Οι μαχητές του Bakugan, το νέο Bakugan του παππού. Είσαι κότα! Άλλο ένα τσιράκι του Masquerade. Αρχίζω να βαριέμαι. Αλλά ας τους δείξω ποιος κάνει κουμάντο εδώ. Όχι, όχι, θα το κάνω εγώ. Αδικία! Περίμενε! Καταπύλης! Ανοιχτή! Έλα, Δράκο! Άμυνα! Πρέπει να αντισταθώ! Αδικία, όλο εσύ παίζεις, Νταν. Ήσουν τυχερός, αυτό είναι όλο. Θα επιστρέψω. Δηλαδή νίκησες. Μπράβο, Νταν. Σου έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Δεν ήταν τίποτα. Αφού τον είχα στο χέρι. Νταν, όχι. Είπαθες, Νταν. Είσαι καλά. Μίλα μου. Νταν, μ' ακούς. Έλα τώρα, Νταν, κόψε τα αστεία. Ήταν πολύ τρομακτικό. Θυμάμαι ότι νίκησα τον τύπο, αλλά μετά τίποτα. Είχε πλάκα, Νταν. Εκείνος ο δειλός έφυγε με την ουρά στα σκέλια. Εσύ φταίς, κύριε Πανέξυπνε. Εγώ το ήξερα ότι θα γινόταν χαμός. Ευτυχώς που ο Ντράγκο άντεξε και έκανε καλή άμυνα όταν χρειάστηκε. Σύμφωνα με τα στοιχεία μου, θα αντιμετωπίσουμε πολύ ισχυρότερους αντιπάλους. Πρέπει να ετοιμαστούμε για τις μελλοντικές μάχες. Με απλά λόγια. Ένα Bakugan είναι στην ακμή του όταν τα έξι χαρακτηριστικά είναι συντονισμένα. Το Bakugan του Νταν είναι Ντράγκο. Είναι πύρος. Χαρακτηριστικό της φωτιάς. Η Τιχρέρα είναι χάος. Χαρακτηριστικό του φωτός. Και ο Πρέγιας ανήκει στα Άκουος. Χαρακτηριστικό του υγρού. Το θέμα είναι ότι σε συνδυασμό δεν έχουμε πλήρη δύναμη χαρακτηριστικών. Της Τζούλη είναι Σαπτέρα. Χαρακτηριστικό της γης. Μας λείπουν δύο. Ο Ντάρκους με το χαρακτηριστικό του σκότους και ο Βέντους με το αέρα. Κάποιος έχει Βέντους. Ο Σον. Σωστά, Νταν. Τώρα ο Masquerade είναι πιο δυνατός από εμάς. Αν συνεργαστούμε με τον Σον, αυξάνεται η δύναμή μας και θα τον νικήσουμε. Άψογο. Με τον Σον στην ομάδα είμαστε υπολογίσιμη δύναμη. Κανείς δεν θα μπορεί να μας νικήσει. Αφήστε που ο Σον έχει κότσια. Έτσι, Νταν. Πράγματι είναι ό,τι καλύτερο σκαρφιστήκαμε ποτέ. Τι λες, Νταν. Όχι. Μα έχουμε ανάγκη τη βοήθειά του. Εκτός αν ζηλεύεις. Δεν ζηλεύω. Απλώς δεν χρειάζομαι τη βοήθεια κανενός. Ούτε τη δική του, ούτε κανενός, Ρουνό. Κατάλαβες? Ζηλεύεις. Γυναίκες. Αχ, αν ο Νταν μάθει τι κάνουμε, θα εξοργιστεί. Ηρέμησε, Μαρούτσο. Πρέπει να ζητήσουμε τη βοήθεια του Σον. Και ο Νταν θα μας ευχαριστεί. Το ελπίζω. Αναρωτιέμαι γιατί ο Νταν είναι εναντίον του Σον. Κάποτε ήταν κολλητοί. Αυτοί επινόησαν τους κανόνες του Bakugan. Wow, πολύ ενδιαφέρον. Εγώ πάντως νομίζω ότι ο Νταν θέλει να τα ξαναβρει με τον Σον. Κοίτα, νομίζω ότι εκεί κάτω μένει ο Σον. Τι? Σύμφωνα με την έρευνά μου, η οικογένειά του έχει τη μεγαλύτερη έπαυλη της περιοχής. Πλούσιος και ωραίος. Μπράβο, Σον. Ρούνο, για δουλειά ήρθαμε. Άλλωστε, μπορεί ο Σον να μην θέλει να συνεργαστούμε. Τότε πάει η αποστολή μας. Άσε που μπορεί να χάσουμε κάποιο Bakugan. Μην απελπίζεσαι. Ας τελειώσουμε με αυτό.
Σον! Πολύ γρήγορο. Πώς το καθαρίζουν αυτό το μέρος? Λες να είναι κανείς εδώ? Έλατε, ας συνεχίσουμε. Αυτό το μέρος, Μαρούτσο, μου θυμίζει το σπίτι σου. Μια τεράστια έπαυλη με ατέλειωτες τουαλέτες. Τι έκανα? Πιτσιρίκια που εισέβαλα στο σπίτι μου. Εάν νομίζετε πως είστε πιο έξυπνοι από μένα, κάνετε μεγάλο λάθος. Ναι, ποιος είναι ο γέρος με τα αθλητικά? Ο παππούς του Σον, που κάποτε ήταν διάσημος νίντζα, τότε που υπήρχαν πολεμιστές νίντζα. Πλάκα κάνεις. Πείτε μου τι θέλετε, αλλιώς θα αντιμετωπίσετε. Το κονδυλάρι μου. Αφήστε το κάτω, για καλό ήρθαμε. Είμαστε φίλοι του εγγονού σας, του Σον. Θέλουμε να τον δούμε. Του εγγονού μου, είπατε φίλοι? Εγώ είμαι η Ρούνο και αυτός είναι ο Μαρούτσο. Τι κάνεις, γιατί ψάχνεις τις τσέπες μου? Βλέπετε, αν του δείξετε αυτό θα σας εξηγήσει τα πάντα. Σας παρακαλώ, γιατί εγώ δεν σε έκανα. Ναι, είστε μαχητές του Μπάκουγκαν. Σας ξέρω καλά. Ήρθετε να ξαναβάλετε το Σον σε αυτό το χαζό παιχνίδι. Ναι, αυτό σκεφτόμασταν. Το περίμενα. Δεν ενδιαφέρεται. Και τώρα φύγετε αμέσως. Εισβολής. Σας παρακαλούμε να το δούμε μόνο για 5 λεπτά. Αρχίζεις να με εκνευρίζεις, μικρή μου. Δίνε του. Δεν πέτυχε, αλλά έχω μια ιδέα. Άκου, παππού. Αν δεν μας φέρεις το Σον τώρα, θα πάμε να τον βρούμε μόνοι μας. Και κάτι ακόμα. Δώσε μου πίσω τον Μπάκουγκαν. Α, και τι με νοιάζει? Όχι πάλι! Δεν μ' ακούσατε, τρόπο! Πού βρισκόμαστε? Σε πεδίο μάχης. Άνοιξα το πεδίο κατά λάθος. Θέλετε να μονομαχήσετε? Τρελάθηκες! Σταθείτε! Έχω μια ιδέα! Σταμάτησε το χρόνο όταν ο παππούς μας επιτέθηκε. Απλώς πρέπει να θυμηθούμε ακριβώς που βρισκόμασταν. Α, σε πιάνω! Ας το κάνουμε! Νομίζω πως στεκόμασταν κάπου εδώ. Τότε πάμε προς τα εκεί! Είσαι έτοιμη! Η σειρά σου! Πεδίο κλειστό! Πονέσει πολύ. Να σου πω, έβγαλες τη γάτα έξω. Τι ήρθατε εδώ? Σε ξαφνιάσαμε, αλλά θέλουμε τη βοήθειά σου. Δεν ξέρω αν το ξέρεις, αλλά έχει εμφανιστεί ένας κακός ο Masquerade που στέλνει τα διάφορα Μπάκουγκαν στη διάσταση της καταστροφής. Πρέπει να το σταματήσουμε. Μας έχει προκαλέσει σε μάχη και πριν συμφωνήσουμε, θέλουμε εσένα και τον Μπάκουγκαν σου για ενίσχυση. Χωρίς εσένα, ίσως χάσουμε και τα δικά μας Μπάκουγκαν. Λοιπόν, τι λες, Σον, είσαι μέσα? Λυπάμαι, δεν παίζω ομαδικά. Τώρα φύγετε. Οι μαχητές του Μπάκουγκαν επιστρέφουν αμέσως. Πίσω στους μαχητές του Μπάκουγκαν. Και τώρα, Σον, άνοιξε!
Τι σας είπα, εσάς τους δύο έγκονος μου δεν σας θέλει. Και τώρα φύγετε πριν γίνω νίντσα. Αυτός ο γέρος με κάνει και να τριχιάζω. Έλα σου, σε παρακαλούμε, άνοιξε. Αλλιώς οι κανόνες που επινόησες με τον Νταν θα χαθούν για πάντα. Πρέπει να ανοίξεις. Τουλάχιστον ας μονομαχήσουμε. Σον! Σίγουρα θέλεις να φύγουν, Σον. Αν φύγουν, δεν νομίζω να ξανάρθουν. Κι ήρθαν από μακριά για να σου μιλήσουν. Ναι. Α, Σον. Δεν πειράζει, Σκάιρες. Μην ανησυχείς για μένα. Όλα θα πάνε καλά. Μην απομακρύνεσαι άλλο από την καρδιά σου. Άλλωστε κάποια μέρα θα έρθεις αντιμέτωπος με αυτό. Ίσως τώρα είναι αυτή η μέρα. Δεν το πιστεύω αυτό που έγινε εκεί. Το ξέρω. Πρώτα μας αποπέρνει ο Νταν και μετά ο Σον δεν θέλει ούτε να μας ξέρει. Ποτέ δεν θα μπορέσω να καταλάβω τα αγόρια. Ρούνο, λες να πάμε να ξαναδοκιμάσουμε. Σον, μήπως άλλαξες γνώμη και θες να συνεργαστούμε. Μόνο αν με νικήσετε, παιδιά. Καλό μου ακούγεται. Μέσα. Άσε εμένα, Ρούνο. Ο Άκους νικάει πιο εύκολα το Βέντους. Πρέπει να με εμπιστευτείς. Εγώ μια φορά είμαι έτοιμος. Α! Σας θέλω και τους δύο. Θα αστειεύεσαι. Ναι, πεδίο ανοιχτό. Αυτός δεν ξέρει τι κάνει. Τρελάθηκε. Δύο εναντίον ενός. Δεν έχει ελπίδες. Κάρτα πύλης. Έτσι. Εντάξει, πάω ο πρώτος. Μπακουγκόν μάχη. Τεροκλώσικο. Φαλκονίρ, σήκω. Εντάξει, Μπακουγκάν. Κάρτα πύλης ανοιχτή. Κάρτα πρόσβασης. Ενεργοποίηση. Πανδαιμόνιο ανέμων! Αδύνατος! Δεν τελείωσε ακόμα! Σάουρους, 290 G. Δεν έχει αρκετά G. Αυτό ακριβώς είναι που θέλει. Αρκεί να ρίξω την κάρτα χαρακτήρα του Σάουρους για διπλάσια δύναμη. Φάλκονιρ, 320 G. Δεν μας επιτέθηκε. Πρέπει να σκεφτούμε κάποιο σχέδιο, Μαρούτσο. Βίδι! Ακούγεται τρελό, αλλά ίσως πιάσει. Λοιπόν, Λούμιλους, παίζεις. Μπακουγκάν μάχη. Λούμιλους, σήκω. Ο Λούμιλους μπαίνει στη μάχη. Δεν υπάρχουν στοιχεία. Μια χαρά τα πάμε, Μαρούτσο. Ώρα για τη δεύτερη φάση. Εντάξει. Κάρτα πρόσβασης ενεργοποίησης. Ολογραφική διαίρεση. Με αυτή την ασπίδα η δύναμη του Λούμιλους αυξάνεται όσο εντείνεται η μάχη. Και αυτό γιατί απορροφά τη δύναμη που του επιτίθεται. Έτσι σίγουρα το σχέδιό μας θα πετύχει. Άψογα. Έτσι, ε. Ο Φάλκονερ 2 μπαίνει στη μάχη. Τι λες να ήταν αυτό? Αλλαγή σχεδίου. Μάλλον ήρθε η σειρά μου. Τι, μα τι λες, Τιγρέρα? Τα Μπάκουγκαν του Σον θα επιτεθούν. Ξέρω τις κινήσεις τους, εμπιστέψουμε. Μπράβο, Τιγρέρα, δείξ' τους ποιος κάνει κουμάντο. Μπορεί να πιάσει, πάμε. Τιγρέρα, σε σένα βασιζόμαστε. Κάρτα πρόσβασης ενεργοποίηση. Νέος παίκτης. Μπάκουγκαν, μάχη. Τιγρέρα, σήκω. Σκάιρες, αν σε χρειαστώ είσαι μέσα. Ναι. Αυτό ήταν. Μπακουγκάν, μάχη. Σκάιρες, σήκω.
Άιρες! Κάρτα πρόσβασης ενεργοποίηση! Μανιασμένη άνεμη! Μείωση δύναμη στη γρέρα κατά 100G. Μια βόλτα για να παίξω. Αρχίζουμε! Για να δούμε! Πρέγιας 300G. Φάλκονιρ σταθερό στα 320G. Ακούω αυτό. Μην ανησυχείς, το έχω κανονίσει. Σίγουρα ξέρεις τι κάνεις. Θα βάλω τη τυγρέρα να βοηθήσει τον Πρέγιας. Μαρούνο, όταν ένα μπάκουγκαν χάνει μια μάχη, τότε δεν ξαναμπαίνει. Ναι, αλλά νομίζω ότι βρήκα έναν τρόπο. Ας το πάνω μου. Άκου τι θα κάνεις. Κράτα τις Σκάιρες απασχολημένη με τον Πρέγιας. Ναι, εντάξει. Είστε έτοιμοι? Κάρτα πύλης, ανοιχτή! Positive Delta! Αστιέμεσαι! Πάμε! Αλλαγή χαρακτηριστικού, Ντάρκους! Τι, αλλαγή χαρακτηριστικού, πώς? Μείωση δύναμης Typhoon στα 120G. Αυτό είναι φοβερό! Το Positive Delta κλέβει ενέργεια από το νερό, το φως και τη φωτιά. Όταν όμως το επιτίθεται ο άνεμος, η γη και ο Ντάρκους, λειτουργεί αντίστροφα. Με άλλα λόγια, ο Πρέγιας μου αποδυναμώνει το Typhoon. Ω, ναι! Και αυτό γιατί άλλαξε χαρακτηριστικό! Μπράβο, Πρέγιας! Τέλεια! Κάποιος πρέπει να κάνει τη σκληρή δουλειά! Ωραία! Έρχομαι! Ώστε λοιπόν υπάρχει Μπάκουγκαν που αλλάζει χαρακτηριστικό. Η Σκάιρες μπαίνει στη μάχη. Εντάξει, Κρίτη. Μπάκουγκαν μάχη! Κάρτα πρόσβασης ενεργοποίησης. Επίδεση Venomous Beast Turret. Για τη δεύτερη ευκαιρία. Δεν ήξερα ότι μεταμορφώνεις τον Μπάκουγκαν σου. Έτσι έβαλες την τυγρέρα ξανά στη μάχη. Αυτά θα τα πούμε μετά. Τώρα σκεφτούμε τη νίκη. Μπάκουγκαν μάχη! Πρέγια σήκω! Κάρτα πρόσβασης ενεργοποίηση! Συνδυασμός νερού και αέρα! Κάρτα πρόσβασης ενεργοποίηση! Βία η δύναμη! Κάρτα πύλης! Ανοιχτή! Εντάξει, Σκάιρες. Παίζουμε δυναμικά! Υπολογισμός δυνάμεων. Αύξηση δύναμη Σκάιρες 720G. Πρέγια στα 400G. Τυγρέρα στα 340G. Αν το προσθέσεις, βγαίνει 740G. Νικήσαμε! Νικήσαμε! Ας τελειώνουμε! Τι ανησυχείς, Σκάιρες. Δεν έχω παίξει ακόμα τον άσο μου. Κάρτα πρόσβασης ενεργοποίηση! Πύρινη λέλαπα! Αύξηση δύναμη Σκάιρες. Σύνολο 920G. Τι πατήσαμε! Τέλος παιχνιδιού. Χάσατε το στοίχημα. Μα...